Διαβάσουμε λίγα εδάφια, αδέλφια μου, που σχετίζονται με αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει ευθύς αμέσως, την κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού δηλαδή. Αλλά ας διαβάσουμε κάποια πράγματα που συνδέονται με αυτό το οποίο θα συμβεί. 1035 σελίδα, Εφεσίους, Δέλτα κεφάλαιο από την αρχή. 1035 Δέλτα κεφάλαιο από την αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, λέει ο Παύλος, μιλάει με τρυφερότητα. Δεν μιλάει αφιψηλού, παρότι είναι Απόστολος και μπορεί να επιτάσει εις αυτούς το πρέπον. Όμως, δια την αγάπη τους παρακαλεί. Δεν μιλάει δηλαδή ως φτασμένος, μιλάει ως ελεημένος. Σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω. Σας μιλάω δηλαδή μέσα από τις πύρες της προσωπικής μου ζωής. Δεν σας μιλώ θεωρητικός. Σας μιλάω από αυτά που έχω υποστεί στο πετσί μου. Ως δέσμιος σας μιλάω. Δέσμιος εν Κυρίω. Επίσης σας μιλάω και ως ένας άνθρωπος που είναι δεσμευμένος, χειραγωγούμενος από τον Κύριο, από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι διπλή εδώ η ανάγνωση και η ερμηνεία στο εδάφιο αυτό. Και οι δύο σωστές είναι. Να περιπατείτε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Λάβατε μια πρόσκληση. Όχι από τον οποιοδήποτε, από τον Κύριο. Ποια είναι η πρόσκληση? Η πρόσκληση είναι να τον ακολουθήσεις. Και το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να βαφτιστείς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών, διότι το βάφτισμα σώζει την σήμερον. Ό,τι και να ζητάμε από τον Θεό, όσο και αν μας αρέσουν τα λόγια Του, το πρώτο πράγμα που περιμένει ο Θεός για να μας ανάψει πράσινο φως, προκειμένου να ενεργήσει σε οτιδήποτε, είναι να του ανάψουμε πρώτα εμείς το πράσινο φως, ώστε να ενεργήσει. Και ο Θεός περιμένει να του λύσεις τα χέρια. Και τα χέρια του λύνονται πρώτον εάν υπακούς. Σε τι? Στην πρόσκληση. Το πρώτο πράγμα είναι να βαφτιστείς. Αφού μετανοήσεις βεβαίως. Αφού πιστεύσεις και μετανοήσεις, να βαφτιστείς. Και σε τι σε καλεί ο Θεός? Τι πρόσκληση είναι? Είναι μια πρόσκληση να περπατάς μαζί του στα αδιέξοδά σου. Να είναι παρόν όταν κανένας άλλος δεν μπορεί να είναι παρόν ή όταν όλοι οι άλλοι είναι απόντες. Και είναι και μια πρόσκληση η οποία απευθύνεται όχι για το τώρα. Γιατί απευθύνεται και για το τώρα. Αλλά απευθύνεται και για το μέλλον, το αιώνιο μέλλον. Είναι μια πρόσκληση να ζεις μαζί του και να τον βλέπεις πρόσωπον προς πρόσωπον εις τους αιώνας των αιώνων. Περπατήστε, λέει, αξίως αυτής της προσκλήσεως. Περπατήστε με μετάνοια, κάντε το βάφτισμα και αφιερωθείτε σε μένα. Αυτό λέει ο Θεός. Περπατείτε λοιπόν αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Πώς δηλαδή αξίως? Τι σημαίνει αξίως? Και μπαίνει στην ουσία του πράγματος. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Δηλαδή, μη θεωρείς τον εαυτόν σου τόσο σπουδαίο και τόσο σημαντικό, ώστε να είσαι τόσο ιδιογνώμων. Μη θεωρείς τον εαυτόν σου ανώτερον των υπολείπων. Και κυρίως, μην θεωρείς τον εαυτόν σου κατάλληλο ή ικανό. Ο ταπεινός άνθρωπος ξέρει πως όποια ικανότητα έχει δεν είναι δική του, είναι του Κυρίου. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν παίρνει αυτολογή. Περπατήστε λοιπόν με τα πάση ταπεινοφροσύνης, χωρίς να περιαυτολογείτε, χωρίς να μεγαλαυχείτε και χωρίς να λειτουργείτε με τρόπο υπεροπτικό έναντι των άλλων. Περπατάτε έχοντας επίγνωση της αναξιότητάς σας και τότε θα βρίσκετε χάρη. Θα έχετε αίσθηση της αοράτου παρουσίας όταν όλοι οι άλλοι είναι απόντες. Περιπατείτε και με ταπραότητος. Δηλαδή περπατάτε με ψυχραιμία, όχι αγριάδα, όχι μπριζωμένη. Με πραότητα, ψύχρεμα, ήρεμα, άσε, θα ενεργήσει ο Θεός. Δεν έχει νόημα να οργίζεσαι. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Κάθε φορά που είσαι οργισμένος, σίγουρα δεν είσαι στο θέλημα του Θεού. Και σίγουρα αυτό που λες
δεν είναι από το Θεό. Ακόμη και αν είναι σύμφωνο με τις γραφές, όταν λέγεται με οργή, δεν είναι από τον Θεό. Είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού, δεν είναι από τον Θεό. Δεν είναι λόγος κατάλληλος εκείνη τη στιγμή να δοθεί. Αυτό εννοεί. Μετά λέει, μετά μακροθυμίας, με διάθεση δηλαδή, αν χρειαστεί να υπομείνετε πολλά από πολλούς. Μακροθυμία σημαίνει απόφαση να υπομείνω πολλά από πολλούς. Μεταμπάσεις μακροθυμίας. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Θα χρειαστεί να ανεχτείτε πολλούς. Και κατ' επανάληψη. Πώς θα γίνει αυτό? Εν αγάπη. Δηλαδή τι εν αγάπη? Θα γεύεσαι την αγάπη του Θεού και θα μπορείς να υποφέρεις. Αν δεν γεύεσαι την αγάπη του Θεού, δεν θα μπορείς κανένα να υποφέρεις και δεν θα μπορείς να έχεις μακροθυμία. Δηλαδή θα επιτίθεσαι, θα βιάζεσαι, θα αναλαμβάνεις πρωτοβουλία και θα πέφτεις στον τοίχο. Υποφέροντες λοιπόν αλλήλους εν αγάπη. Την αγάπη που θα τη βρω? Την αγάπη μόνο το Πνεύμα το Άγιο τη δίνει. Γιατί είναι γεγραμμένον, η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Αγάπη χωρίς πλήρωση Πνεύματος Αγίου δεν υπάρχει. Πλήρωση Πνεύματος Αγίου χωρίς γόνατα δεν υπάρχει. Κανέναν δεν μπορείς να ανεχτείς, κανέναν δεν μπορείς να υποφέρεις, γιατί όντως είναι ανυπόφορος, εάν δεν έχεις διανομές Πνεύματος Αγίου. Και ο Θεός σου λέει, έλα εδώ να σου διανύμω το Πνεύμα μου. Υποφέροντες λοιπόν αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος. Δηλαδή χρειάζεται να καταβάλλετε ιδιαίτερη προσπάθεια να διατηρήσετε την ενότητα που το Πνεύμα το Άγιο δίνει. Όταν λέει την ενότητα του Πνεύματος, σημαίνει την ενότητα που μόνο το Πνεύμα δίνει. Άρα για να είμαστε ενωμένοι, πρέπει να είμαστε πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο, δηλαδή γόνατα πάλι. Η οικογένεια χωρίς γόνατα δεν μπορεί να είναι ενωμένη. Θα είναι σκοτωμένη, θα είναι μαλωμένη, θα είναι χωρισμένη. Δεν θα είναι ενωμένη. Το Πνεύμα δίνει την ενότητα. Ποια ενότητα? Την ενότητα του φρονήματος, την ενότητα της κοινής αντίληψης, την ενότητα της ομοφωνίας. Μόνο το Πνεύμα μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί το Πνεύμα δεν δίνει διάφορα πράγματα ανάλογα τους χαρακτήρες, δίνει ένα πράγμα σε πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες. Εκκλησία χωρίς γόνατα δεν μπορεί να είναι ενωμένη. Γιατί το Πνεύμα το δίνει, το Άγιο δίνει την ενότητα. Η κοινή εμπειρία δίνει την ενότητα. Τα κοινά ακούσματα στην προσευχή δίνουν την ενότητα. Οι κοινές επισκέψεις, τις οποίες κάθισε λέει το Πνεύμα το Άγιον επί πανέκαστον αυτών, όλοι έχουν κοινή εμπειρία. Όταν έχεις κοινή εμπειρία την ίδια στιγμή στο ομού, λες και τα ίδια πράγματα. Δεν έχει σημασία αν είσαι διαφορετικός χαρακτήρας. Αφού ακούς το ίδιο πράγμα, αφού ζεις την ίδια κατάσταση. Σπουδάζοντες λοιπόν, η σπουδή έχει κόπο, να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Η ενότητα του Πνεύματος διατηρείται μόνο όταν είμαστε αγαπημένοι, γιατί τότε υπάρχει ειρήνη. Εάν δεν είμαστε αγαπημένοι με την αγάπη που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη. Εάν δεν έχουμε ειρήνη, σήμερα μπορεί να έχουμε ίδιες αντιλήψεις, αλλά επειδή τρογόμαστε, θα πάψουμε να τις έχουμε και αυτές. Ο σύνδεσμος της ειρήνης διαφυλάττει την ενότητα του Πνεύματος. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν δεν υπάρχει το Πνεύμα, δεν υπάρχει καν ενότητα. Αν όμως το Πνεύμα υπάρχει, υπάρχει ενότητα, υπάρχει ομοφωνία. Τώρα, εκείνο που χρειάζεται για να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος είναι να έχουμε ειρήνη ανάμεταξύ μας. Για να έχουμε ειρήνη ανάμεταξύ μας σημαίνει ότι είμαστε αγαπημένοι. Αυτή την αγάπη πάλι το Πνεύμα το Άγιο την δίνει. Οι κοινές πείρες, οι κοινοί αγώνες, τα κοινά ακούσματα. Και μετά λέει εν σώμα. Εν σώμα. Τι σημαίνει εν σώμα? Όλοι μαζί παντού. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Όχι απομακρύνσεις. Όχι ιδιωτικές δραπετεύσεις.
όχι μοναχικός καβαλάρης, όχι διαχωρισμός και ξεχωρισμό μου από τους άλλους. Ένα σώμα σημαίνει όλοι μαζί και δουλεύουμε για αυτό το όλοι μαζί, να μείνουμε όλοι μαζί μέχρι την αρπαγή. Εν σώμα. Μέλη συγκοινωνούντα. Αν δεν είναι τα μέλη συγκοινωνούντα, τότε δεν είναι εν σώμα. Τα μέλη είναι εν σώμα όταν συγκοινωνούν. Και συγκοινωνούν όταν είναι μαζί. Δόξα στο Θεό. Εν σώμα. Μετά λέει εν πνεύμα. Δηλαδή όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Μα είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Ναι, αλλά είμαστε όμως όλοι στην ίδια συχνότητα. Πώς βάζει το ράδιο κάποιος στο αυτοκίνητο και είναι άλλη, ξέρω, λέει, ακροματικότητα λέει 15%. Δηλαδή την ώρα εκείνη στην ίδια συχνότητα ήταν, ξέρω εγώ, 5.000 άνθρωποι. Στο ίδιο μήκος κύματος όλοι μαζί. Καθώς και προσεκλήθημεν με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Δηλαδή, ολωνών η πρόσκληση έχει κοινό περιεχόμενο. Δεν ποικίλει ανάλογα το πρόσωπο. Όλοι έχουμε λάβει την ίδια πρόσκληση με το ίδιο περιεχόμενο. Δεν έχει κάποιος μια καλύτερη πρόσκληση από έναν άλλον. Όλοι έχουμε λάβει την ίδια πρόσκληση. Μία πρόσκληση. Και κοιτάξτε τώρα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Μία πρόσκληση, μία ελπίδα, ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάφτισμα. Γιατί όλα αυτά ένα, ένα, μία, ένα, μία, ένα. Γιατί ένα? Γιατί αφού λάβαμε όλοι ένα, αφού λάβαμε όλοι το ίδιο, ακριβώς για αυτό το λόγο καλούμαστε να είμαστε όλοι ένα. Αφού λάβαμε όλοι το ένα, καλούμαστε να είμαστε ένα. Εάν όλοι λάβαμε ένα και καλούμαστε να είμαστε δύο, τρεις, πέντε ξεχωρισμένοι, τότε αυτό το ένα που λάβαμε δεν το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας. Ένας Κύριος. Άρα, μία φωνή, ένας λόγος. Μία πίστη. Δηλαδή, μία κοινή βεβαιότητα. Ένα βάφτισμα. Ποιο βάφτισμα? Το βάφτισμα στο νερό. Το σωτήριον. Μην αναβάλεις να βαφτιστείς στο νερό. Ένα βάφτισμα. Αυτά τα ένα είναι που μας κάνουν όλους ένα σώμα. Θέλεις να σου μιλάει η κεφαλή? Εάν θέλεις να σου μιλάει η κεφαλή, πρέπει να ενσωματωθείς. Και η πρώτη πράξη ενσωματώσεως είναι το βάφτισμα. Όπως τώρα εγώ πίνω ένα από το ποτήρι το νερό, εδώ βλέπουμε συνεργασία μελών που είναι στο ίδιο σώμα. Το κεφάλι δίνει, ο εγκέφαλος δίνει εντολή στο χέρι. Γιατί βλέπει την ανάγκη της γλώσσας. Το χέρι παίρνει το ποτήρι, το πηγαίνει στο στόμα. Δεν θα έκανε την κίνηση αυτή το χέρι αν δεν ήταν ενσωματωμένο. Δεν θα μπορούσε να ακούσει τη φωνή της κεφαλής. Δεν μπορείς να ακούσεις τη φωνή της κεφαλής εάν δεν κάνεις το βάφτισμα. Πρώτον, εάν δεν είσαι ένα με τους άλλους. Δεν μπορείς να ακούσεις τη φωνή του Θεού, ούτε εσύ ούτε εγώ, αν έχω απομονωτικές στάσεις. Πρέπει να έχω κοινωνικές στάσεις, όχι όμως κοσμικές κοινωνικές, αγιοπνευματικές κοινωνικές στάσεις. Στην κοινωνικότητα την εναγείο πνεύματι έρχεται η φωνή της κεφαλής. Και τότε ο άνθρωπος ησυχάζει. Ένας Θεός και πατήρ πάντων. Δεν έχεις μόνο εσύ πατέρα, έχω και εγώ. Δεν έχω μόνο εγώ πατέρα. Έχεις και εσύ. Τον ίδιο πατέρα έχουμε. Εγώ, αδελφέ, έχω σχέση με το Θεό και τα λοιπά. Ναι, και εγώ. Και ο άλλος. Αδελφέ, εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Τι, δηλαδή, τι είσαι ιδιαίτερη σχέση? Ο πατέρας σου, ο πατέρας μας σε αγαπάει εσένα περισσότερο από μένα? Ή με αγαπάει εμένα περισσότερο από σένα? Γι' αυτό λέει εδώ, εις Θεός και πατήρ πάντων. Ο ον επί πάντων, δηλαδή, είναι αυτός που είναι από πάνω μας και μας προστατεύει αλλά και μας παρατηρεί. Μας φροντίζει αλλά και μας βλέπει. Δεν είναι ότι κάποιον τον βλέπει και κάποιον δεν το βλέπει. Δεν κάνει τον έναν στα στραβά μάτια, στον άλλον δεν τα κάνει. Ή δεν φροντίζει μόνο τον έλαν και τον άλλον δεν τον φροντίζει. Είναι ο πατήρ ο ον επί πάντων. Όλοι έχουμε την ίδια φροντίδα από τον πατέρα.
Άρα δεν μπορούμε να περιευτολογούμε και να λέμε, και να λέμε ότι έχω μια ειδική σχέση εγώ με τον Θεό που μου επιτρέπει, ας το πούμε, να είμαι μοναχικός καβαλάρης. Όχι. Όλοι έχουμε τον ίδιο μπαμπά. Ποιον? Τον ουράνιο πατέρα. Και πρωτότοκο αδερφό ποιον? Τον Χριστό μας. Ον επί πάντων και δια πάντων. Δηλαδή, ενεργεί μέσα από όλους μας. Μιλάει μέσα από όλους μας. Δηλαδή, μπορεί να σου μιλήσει μέσα από μένα. Και να μου μιλήσει μέσα από σένα. Μπορεί να μου δώσει χαρά μέσα από σένα. Και μπορεί να σου δώσει χαρά μέσα από μένα. Γι' αυτό λέει, δια πάντων. Όλους μας χρησιμοποιεί για να οικοδομούνται οι υπόλοιποι. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Και εν πάση ημίν. Σε όλους κατοικεί. Δεν κατοικεί μόνο σε σένα. Κατοικεί και σε μένα. Κατοικεί και στον διπλανό σου. Σε όλους κατοικεί. Αμήν. Άρα αφού όλοι έχουμε το ίδιο, μία πίστη, ένα Θεό, ένα Κύριο, ένα Πνεύμα, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ένα. Ενωμένη αγάπη. Η αγάπη συσφίγγει μας. Έχω αγάπη, συσφίγγομαι μαζί σου. Δεν έχω αγάπη, απομακρύνομαι από σένα. Έχεις αγάπη, συσφίγγεσαι μαζί μου. Συσφίγγεσαι με τον αδελφό, με την αδελφή. Δεν έχεις αγάπη. Άλλο που μπορεί να νομίσεις ότι έχεις, απομακρύνεσαι. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης? Συσφίγγει ημάς. Τώρα τι θα κάνουμε, θα κοινωνήσουμε. Γιατί? Από αγάπη. Πιανού την αγάπη, την αγάπη του Χριστού. Τι θα μας πει? Φάτε με και πιέτε με. Ποιοι? Όλοι εσείς που αγαπιέστε. Που είστε συσφιγμένοι. Που ενώ είσαστε προβληματικοί και το βλέπω και το ξέρω όλοι, εν τούτης όμως δεν βλέπετε ο ένας τα προβλήματα του άλλου, βλέπετε όλοι στο έλεος που κάνει στη ζωή σας ο Θεός. Θα προσέλθετε στην τράπεζα αυτή εδώ. Αυτή η τράπεζα είναι αυτή, είναι τράπεζα συμφιλίωσης. Όσοι έχουν μετοχή σε αυτή την τράπεζα δεν χρεώνουν τίποτα σε κανέναν. Γιατί? Γιατί ξέρουν ότι το δικό τους χρέος που είναι πολύ μεγαλύτερο τους το συγχώρεσε ο Χριστός. Ενσωματωμένοι θα κοινωνήσουμε και όλους μαζί ως εν σώμα, αν είναι να μας επισκεφθεί, θα μας επισκεφθεί αυτή την ώρα ο Θεός και ας το ζητήσουμε, αδέλφια. Αλληλούια, ας γονατίσουμε στο σωτήρα του κόσμου.